Τα ελληνικά αποστάγματα, για να μείνουμε στην οικονομία των ημερών και στην αγορά των ημερών, έχουν εξαγωγές ρεκόρ, κυρίες και κύριοι. Και η ναυαρχίδα σε αυτά όλα είναι το ούζο. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε αυτά, να μας δώσει και τα στοιχεία επακριβώς με τον κύριο Χάρη Μαυράκη, που είναι πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Λιβαδάρη και κύριε Πανταζόπουλο. Γεια σας κύριε Μαυράκη. Πράγματι, όπως είπατε, και στις δικές μας περιοχές, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο είναι οι μέρες κατανάλωσης του ούζου. Μαζί με μεζέντες, νηστίσιμος κτλ. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα άγραφος νόμος στα ελληνικά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Κύριε Μαυράκη, πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα για το πώς πάνε τα ελληνικά αποστάγματα συνολικά και το ούζο ειδικά. Πάντα υπήρχε ζήτηση από το εξωτερικό, αλλά τελευταία φαίνεται να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Τα τελευταία χρόνια, από το 2019 μέχρι το 2022, πετύχαμε 27% αύξηση των εξαγωγών. Mm-hmm. Φτάσαμε παραλίγο στα 100 εκατομμύρια ετησίως. Mm-hmm. Για μας είναι μεγάλη ικανοποίηση βεβαίως, διότι αυτό είναι μια επιβράβευση και μια αναγνώριση της υψηλής ποιότητος των ελληνικών προϊόντων, τα οποία μην ξεχνάμε ότι είναι και πρεσβευτές της Ελλάδος, της χώρας του εξωτερικού. Το σημαντικό όμως είναι επίσης ότι η ελληνική ποτοποιία απαρτίζεται από πολλές μικρές μονάδες διεσπαρμένες στην περιφέρεια και όχι συγκεντρωμένες στα αστικά κέντρα όπως συνήθως γίνεται. Ναι. Αυτό έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα και να τονίζεται, να ενδυναμώνεται η τοπική οικονομία της επαρχίας και να έχουμε διαθέσιμες θέσεις εργασίας έξω από τα αστικά κέντρα. Κύριε... Βέβαια, ναι. Προϋπόθεση είναι, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διασπορά αυτή, η αξιοποίηση των προϊόντων της ελληνικής γης. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Από αυτό το μέρος της παραγωγής που έχει αυξηθεί, ποιο απευθύνεται προς τα έξω για εξαγωγές? Όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, το παραγόμενο ούζο στην Ελλάδα, γιατί μόνο στην Ελλάδα βγαίνει και στην Κύπρο, κατά 65% εξάγεται. Καταναλώνεται εκτός Ελλάδος το 65%. Τόσο πολύ, ε. Βέβαια. Σε ποιες χώρες? Βγαίνει εξαιρετικά καλά. Η βασική χώρα προορισμού, η πρώτη αγορά, είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Και δεύτερη αγορά πλέον είναι το Ιράκ. Το Ιράκ. Το οποίο έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Mm. Κύριε Μαυράκη, παλιότερα ένα ζήτημα που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες παραγωγοί ήταν τα προβλήματα ή αν θέλετε οι πιο χαμηλές επιδόσεις στην τυποποίηση που είχαμε για τις εξαγωγές και στο μάρκετινγκ των προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πολύ μεγάλα άλματα και εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι, βλέπουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, βελτίωση της εικόνας των προϊόντων, γιατί ποιοτικά ήτανε και παλιότερα. Η ποιότητα, ναι. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ και την εμφάνιση και το marketing. Και γι' αυτό έχουμε και σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών αυτών. Κύριε Μαυράκη, που ελπίζουμε, ναι, να συνεχιστεί βέβαια, mm, και ας ευχηθούμε τα επόμενα 5 χρόνια να καταφέρουμε να τις διπλασιάσουμε. Εκτός από το ούζο, στα υπόλοιπα αποστάγματα, πού έχουμε την μεγαλύτερη ζήτηση? Η ναυαρχίδα των εξαγωμένων προϊόντων από παλιά ήταν τα προϊόντα μεταξά. Mm-hmm. Εξάλλου ήταν και ο πρώτος ο οποίος άνοιξε τις διεθνείς αγορές ελληνικά προϊόντα. Ήταν πραγματικά πρεσβευτή στο μπραντ μεταξά της Ελλάδας στο εξωτερικό. Βέβαια. Τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ανεβαίνει και ανεβαίνει σημαντικά και το Τσίπουρο. Σε μικρά νούμερα βέβαια συνολικά, διότι δεν πάβει να είναι ένα νέο παιδί της ελληνικής ποτοποιίας. Και ακόμη εξελίσσεται, βελτιώνεται και ανεβαίνει. Τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουν προσθεθεί και εξαιρετικά παλαιωμένα τσίπουρα.
Εξαιρετική ποιότητα και πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Και είναι και η ώρα τέτοια, ότι έπρεπε, καλά το παλαιωμένο νομίζω για πιο αργά είναι ως, είναι για απεριτίβο. Κύριε Μαυράκη, επειδή βλέπουμε ότι οι εξαγωγές αλκοολούχων πάνε πολύ καλά προς το εξωτερικό από τη χώρα μας, ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό έτσι που μας κάνει να έχουμε αυτή την επιτυχία? Κοιτάξτε, το ούζο εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει και έγινε πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σε όποια χώρα και αν πείτε ούζο, ξέρουν ότι είναι ελληνικό προϊόν. Πολύ καλά πηγαίνει στη Γερμανία, είπαμε, και πηγαίνει πολλά χρόνια τώρα. Όμως και η καινούργια αγορά που άνοιξε τα τελευταία χρόνια, το Ιράκ δηλαδή, έχει ανέβει πάρα πολύ. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι πολλές εταιρείες πλέον δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Κύριε Μαυράκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε το ούζο να κατακτήσει ακόμα περισσότερο την ανθρωπότητα και τα ελληνικά αποστάγματα. Να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Γεια σας και καλή καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους. Γεια σας.